Δύο μήνες λοιπόν στο Μπουρέλι. Δύο μήνες στο Μπουρέλι. Εντολή, συναγωνιστές, ετοιμαστείτε και κατά τμήματα όπως ήμασταν στο γράμμα. Μπαίνουμε πάλι σε φορτηγά, νύχτα, περνούμε τα Τύρανα, καταλήγουμε στο Δυράχι, στο λιμάνι, πρώτη φορά εγώ βλέπω θάλασσα. Και μας περίμεναν σοβιετικά πλοία τεραστίων διαστάσεων. Μπήκαμε μέσα, τα πλοία ήταν φορτηγά και πήγαμε ως καπνός από την Αλβανία προς τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι μας δήλωσαν στα Δαρδανέλια, τα χρυσό στους Τούρκους, έχουμε καπνά μέσα. Οι συνθήκες φυσικά άθλιες μέσα στο, ξέρεις, να είναι ζέστη και να είναι η κούπα στεπάνω κλειστά τα πάντα και να είναι να τα φαγητώ με τις τουαλέτες δίπλα-δίπλα, όχι, δεν υπήρχαν τουαλέτες, υπήρχαν ξέρω. Άστο. Δεν επιτρεπόταν να ανοίγουν να πάνε φυσικά στο κατάστρωμα. Ακούγαμε αεροπλάνα πάνω μας. Έρχονται από την Ελλάδα εννοείται. Δεν μας πείραξαν, δεν τους πείραξε κανένας. Και όταν βγήκαμε από τα Δαρδανέλια, βγήκαμε στη Μαύρη Θάλασσα και βγήκαμε στα διεθνή ύδατα, μας ανεβάσανε πάνω στο κατάστρωμα. Πόσες μέρες, βλέπω... πόσες μέρες του ταξίδι. Κάνα δυο ήταν, τρεις τώρα, πόσο θυμάμαι τι ήταν. Πόσο... Τρώγαμε καλά, είχαμε καλά, αλλά σου λέει τουαλέτες μέσα, δεν βοηθούσαμε τίποτα. Στα ανοιχτά πρώτη φορά βλέπω θάλασσα. Εκεί είδε θάλασσα από το λιμάνι, πρώτη βλέπω γύρω γύρω είναι θάλασσα. Προχωρώντας στα ανοιχτά είχαμε κάτι ναύτες μαζί μας που είχαν λιποταχτήσει και πνίσανε στο γράμμα. Μας λέει ένας ναύτης, λέει, συναγωνιστές, πάμε για Οδυσσό. Σε κανένα μισάωρο πάλι μας λένε όχι, λέει, δεν πάμε σε Οδυσσό, παίρνουμε δεξιά και πάμε για Γεωργία. Πραγματικά φτάσαμε στη Γεωργία, στο Πότι, λιμάνι το Πότι. Εκεί μείναμε σχεδόν όλη μέρα. Εκεί περάσαμε τα ρούχα από κλίβανο, πληθήκαμε, αλλάξαμε, φάγαμε και κάποια ώρα το απόγευμα, βράδυ, τώρα μπήκαμε σε τρένο. Πρώτη φορά βλέπω και τρένο. Αλλά το τρένο κανονικό. Όχι εμπορικό. Με βαγόνια, όχι εμπορικό. Με βαγόνια, με εκεί πέρα, με καλά. Και πάμε μέσω Τυφλίδας για τον Μπακού. Στην Τυφλίδα, όπως έμαθε λίγο αργότερα, γιατί ήταν σε άλλο τμήμα και σε άλλο βαγόνι μητέρα, μ' αρρώστησε και φοβήθηκαν και την άφησαν στην Τυφλίδα σε νοσοκομείο από καρδιά. Που ήρθε στην Ταρκέντη μετά από καμιά εβδομάδα. Κατεβαίνουμε στον Μπακού. Κατεβαίνουμε από τα τρένα και μπαίνουμε σε μικρά καράβια πια στην Κασπία θάλασσα για να περάσουμε αντίπερα στο Κρασνοβότσκ. Δεν ξέρω, το άλλαξαν τώρα, το άλλαξαν, δεν ξέρω. Είναι μια μεγάλη πόλη. Είναι το Τουρκμενιστάν πια, η μια από τις πέντε δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Μαζί με την Ταρκέντη, Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν κλπ. Λοιπόν, εκεί μπαίνουμε, στο καράβι, κοίταξε, λένε, το δοκίμασα κάνα δύο φορές, η Κασπία θάλασσα δεν είναι ποτέ ήσυχη. Ή μικρό κύμα ή μεγάλο κύμα, πάντως δεν είναι αυτό που λέει, περιγράφει ο Σολωμός και τη Ζάκυνθο. Γυαλί, καθρέφτης. Και με αυτά εκεί πέρα είχαν προβλήματα πολλά οι δικοί μας, έκανε με το δεν μπορούσαμε να αντέξουμε. Εγώ παίρνω μέσα εκεί πέρα, αγαπούσα το βοηθό μια ζωή και τώρα τα αγαπώ. Παίρνω μια κοστέρμα, ανοίγω και σηκώνεται λερεγουρούνι ένας. Δεν βλέπεις που έχουμε βγάλει τα σκότια μας. Λέω, βγάλετε, τι να κάνω, να μην τρως, τουλάχιστον να μην σε βλέπουμε. Γύρισα τον γκόλο προς εκεί, προς εκεί το φαγητό.
Φτάνουμε απέναντι, βγαίνουμε και τώρα μας βάζουν σε άλλα βαγόνια, εμπορικά βαγόνια πια, μεσανό, μέσα κάτω κλπ. Και παίρνουμε το δρόμο για την Ταυσκέντη. Δεν ξέρουμε πού πάμε, δεν σε δίνει κανένας το λόγο, είσαι στρατιώτης και ακούς τι γίνεται. Στο δρόμο συχνά περιμέναμε πολλή ώρα να περάσουν τρένα στους σταθμούς. Ύστερα με το ζήτημα της τουαλέτας. Σταματούσε το τρένο στη μέση του κάμπου, δεξιά οι άντρες, αριστερά οι γυναίκες, γυρίζαμε και συνεχίζαμε. Έτσι κάναμε αρκετές μέρες εκεί πέρα από την... Δεν ξέρω πόσο ακριβώς πρέπει να είναι από το Κρασνοβότσκ ως την Ταυσκέντη. Περάσαμε το Ασχαμπάτ. Ασχαμπάτ είναι η πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν. Και τελικά φτάνουμε στην Ταυσκέντη. Στο δρόμο δεν ξέρω πώς οι άλλοι συναγωνιστές. Εμένα με πείραξε πολύ. Τότε έβλεπα καινούργια πρόσωπα. Στρογγυλό πρόσωπα, με λαχρινά, ξέρω τι, και με εκείνα και τα καπέλα τα ουσμπέκικα και ντυμένοι με, σαν με τέτοιο, με παπλώματα και τα φόρουν οι ουσμπέκοι και είναι σοφά εδώ που τα λέμε, τους σώζει από την πολύ ζέστη και το πολύ κρύο, πολύ ζέστη δεν υδρώνουν και το πίνει με υδρότα. Λοιπόν, πάντως δεν μ' άρεσε και άμα ένα πάλι που παρατήρησα, όταν κοντεύαμε σε κάποιο κατοικημένο μέρος, πολλά τα γαϊδούρια. Ούτε ένα άλογο, ούτε ένα μουλά. Γαϊδούρια πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, φτάναμε στην Ταυσκέντη. Σταματάει το τρένο σε ένα μέρος εκεί που έπρεπε να βγει το δικό μας τμήμα και να πάει στην λεγόμενη 12η πολιτεία. Η 12η πολιτεία ήταν η μεγαλύτερη πολιτεία, εννοείται πάλι στρατώνες της ποιο είναι Μαρκοντά στην που βομβάρδισαν οι Αμερικανοί. Τώρα εννοείται τι. Τώρα εννοείται λέω. Όχι, το 45. Τους Ιάπωνες. Λοιπόν, εκεί είχαν στρατώνες με εχμαλούτους Ιάπωνες που έκτιζαν την Ταυσκέντη και τα περίχωρα. Έκτιζαν σπίτια ώστε να φτάσουμε εμείς και μετά τους προώθησαν. Λοιπόν, ήταν η μεγαλύτερη πολιτεία, είχε δηλαδή μέσα 3-4 κτίρια. Έτσι. Περίφραξη γύρω-γύρω. Κεντρική αυλόπορτα, μεγάλη. Λοιπόν, προχωρούμε εμείς κατά τμήματα, τιμηρίες, λόχοι, τάγματα. Μπαίνουμε μέσα, φτάνουμε σε ένα μέρος με τεράστια αυλόπορτα, κεφαρδιά και ψηλή, μπαίνουμε μέσα και ακούμε μουσική. Προχωρούμε προς την πλατεία της πολιτείας και βλέπουμε εκεί πέρα να μας περιμένουν οι Ρώσοι και οι Ουσμπέκοι, με τραγούδια, ήταν κυρίως θούρια που έμοιαζαν η μουσική, έτσι, και τα δικά μας τα επαναστατικά αιματήρια και των Ρώσων, ή ρωσικά και πού και έκανα ελληνικό χορό. Και εκεί μας περιμένουν ένας άντρας και μια γυναίκα, η γυναίκα κρατούσε ένα χοντρό, ένα στρογγυλό ψωμί και ο άλλος είχε το αλάτι. Όπως συνηθίζουν οι Ρώσοι, με ψωμί και με αλάτι δέχονται τους φίλους. Κοίταξε, αρχίζει εκεί πέρα, μπαίνουμε κι εμείς μέσα, αρχίζουμε και χορεύουμε και ξεκουτί εκεί πέρα. Τελικά μας τακτοποιούν σε δωμάτια. Εδώ τα δωμάτια ήταν διπλά τα κρεβάτια μέσα και πολλά. Δηλαδή πολλά θα ήταν κανιά, 15, συν 15, απάν 30. Και μας τακτοποιούν πάλι και εδώ
Εδώ ακόμα πιο περιποιημένα τα πράγματα, το κρεβάτι, το εκεί πέρα όλα αυτά. Και να αρχίζουμε να γνωριζόμαστε, μας ταΐζουν, μας ποτίζουν. Και μια μέρα είμαι μέσα στο δωμάτιο και στη μητέρα μου. Από την τελική που την αγκαλίζει. Με σφίγγει, με αγκαλιάζει, τσμουτ, ακούω ένα ναυτάκι. Ήταν δίπλα, είμαστε μαζί. Λέει, δεν λέω ρε, καλή είναι, αλλά λίγο μεγάλη είναι αυτός. Εγώ τίποτα, συνεχίζουμε. Όταν τελειώσουμε με τη μητέρα, λέω παιδιά, ελάτε να σας γνωρίσουμε τη μητέρα μου. Α, μήπως άκουσες και τίποτα, λέω με το ένα αυτή, άκουσε με το άλλο, όχι. Η μάνα μου είναι, δεν είναι. Και ζούμε εκεί πέρα, σου λέω, ζούμε, ξεκουραζόμαστε. Δεν δουλεύουμε, κάνα δύο μήνες. Σε κάνα μήνα μας καλούν σε ένα κατάστημα με ρούχα, μας βάζουν μέσα και μου λέει διαλέξτε ποιο κουστούμι σας ταιριάζει. Δοκιμάζουμε, κάνουμε, δηλαδή παίρνουμε, μας δίνουν ένα κουστούμι, πουκάμισο, φανέλα, εσώρουχα, άρβιλα, κάλτσες, παλτό. Χειμώνας πλέον. Χειμώνας πλέον. Και εκεί είναι και τα ρωσικά, τα ζεστά, τα καπέλα. Και 500 ρούβλια. 500 ρούβλια, γιατί ύστερα αρχίσαμε να βγαίνουμε στην πόλη και χρειαζόμαστε κάποια έξω, το ειστήριο, τα πια ήταν. Πόσος κόσμος ήσασταν εκεί περίπου, θυμάστε? Στην 12η είμαστε 1200. Όλοι είμαστε γύρω στους 15.000 στην Ταρσκέντη, αλλά όταν φύγαμε γίναμε 40.000, παντρεύτηκαν, γενοβόλησαν, έκαναν κλπ. Και εγώ μαζί. Φεύγω, πηγαίνω να δω, αφού άνοιξε ο δρόμος, πηγαίνω να δω έναν γαμπρό του πατέρα μου σε αδερφή, που είχαμε πολύ στενές σχέσεις. Άλλαξα, πήρα ένα λεωφορείο, αλλάζω δυο τραμ για να φτάσω εκεί πέρα. Πηγαίνοντας στον δρόμο, νιώθω ένα χέρι μέσα στην τσέπη μου. Το πιάνω το χέρι, μια γυναίκα ήθελε να βρει κάποια λεφτά, να μου πιέψει. Την πατάρουν ασφαλιάρα και την κρατώ το χέρι. Λέψε μου το χέρι. Αυτή είναι... Το τραμ σε κίνηση, έπεσε κάτω και έφυγε. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα. Πήγα, είδα τον θείο μου, μετά γύρισα πίσω και το λέω στη 12η πολιτεία, τους λέω αυτό και αυτό είχα σήμερα. Φτάνουν στα αυτιά του Βαγγέλη του Βασβανά, ένα παλικάρι κατά τα άλλα, μέρος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Με καλή. Μου λέει, δεν ντρέπεσαι που λες κλέφτρα μια σοβιετική γυναίκα, δεν ντρέπεσαι λίγο? Του λέω, συνήθω Ευαγγέλη. Το χέρι. Αφού συνέβη. Ναι. Όχι, σου φάνηκε, μην το πεις, θα έχουν φασταρίες. Το είπα σε όλο τον κόσμο. Είχαν και τον Μπαρτζότα εκεί πέρα στη 12η πολιτεία. Λοιπόν, αυτά. Είχε συνέπειες τελικά? Όχι. Ή απλά έλεγε. Τι συνέπειες ύστερα. Έτσι καθίσαμε λίγο κανένα δύο μήνες και μετά μας τακτοποίησαν στην δουλειά, στα εργοστάσια.